Με ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτάστηκε το πρωί η μέρα των Θεοφανίων σε όλη την Κύπρο. Επίκεντρο των εορτασμών ήταν το Ζύγιο, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος προέστη της αρχιερατικής θείας λειτουργίας των Ιερών Αποστόλου Βαρνάβα και τέλεσε τον αγιασμό των υδάτων στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Πρεσβευτή της Ελλάδας, άλλων επισήμων και πλήθους πιστών. Ο καθαγιασμός των υδάτων έγινε στο αλλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου με αρκετούς νέους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία να ψηφούν το κρύο και να πέφτουν στα παγωμένα νερά για να ανασύρουν το σταυρό. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε το 2018 να είναι ένα έτος ειρήνης και δημιουργίας, όπου μέσα από ενότητα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις προκλήσεις. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, μέσα σε κλίμα συνένεσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, να πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε να ακολουθήσουν ακόμα καλύτερες μέρες. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εξέφρασε την ελπίδα να έχουμε φέτος μια καλύτερη χρονιά για το εθνικό μας θέμα και τον τόπο γενικότερα. Δεν εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση. Εξαρτάται και από τον λαό. Όλοι να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και τότε θα έχουμε την ευλογία του Θεού. Ήθε ο Θεός να δώσει. Να σας δώσει, κύριε Πρόεδρε, δύναμη ο Θεός να υπηρετήσετε αυτόν τον λαόν.